Θα ξεκινήσω με τον Ουριέλ Αντούνα, γιατί είχε γραφτεί πέρσι και για τον Παναθηναϊκό. Το ESPN, το μεξικάνικο, που είναι ένα έγκριτο, ναι, έτσι, μέσο Νίκο, γράφει την κλεισμένη μεταγραφή του. Επανάρτημα σε κάθε χώρα. Υπάρχει ένα άλλο όμως, όλες τις χώρες έχουν ESPN. Θα μας το δείξει τώρα ο Γιώργος, βγήκε λίγο πριν την εκπομπή. Από έναν μεξικανό δημοσιογράφο, που είπε ότι, όχι απλά έκλεισε, έχει υπογράψει μέχρι το 2028. Ναι. Εδώ είναι ο δημοσιογράφος, όπως λέγεται ο κύριος, για να δω. Ο Φερνάντο Εσκιβέλ. Λοιπόν, αυτό που μας μετέφερε ο Μπάμπης Σιμπίδας στο ραδιόφωνο νωρίτερα και έχει ενδιαφέρον είναι το εξής. Είναι ένα όνομα για όσους θυμούνται που πέρσι. Το είχε ψάξει ο Παναθηναϊκός. Ένα χρόνο ο Παναθηναϊκός. Είχε έρθει σε καταρχήν προφορική συμφωνία με τον παίκτη και την ομάδα, την Cruz Azul, για ένα ποσό που άγγιζε τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Όπως λέει το ρεπορτάζ και όπως συμβαίνει συνήθως με τις μεξικάνικες ομάδες και τους μάνατζερ, βρέθηκαν κάποιοι μάνατζερ μετά και ζητάγαν ακόμα περισσότερα χρήματα ως προμήθεια για τους ίδιους για να γίνει μεταγραφή. Ο Παναθηναϊκός έκανε πίσω, τον κλείνει τώρα η ΑΕΚ, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε με πόσα χρήματα τον κλείνει η ΑΕΚ ένα χρόνο μετά. Για να δούμε τι συνέβη εκεί. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός... Να κάνουμε τις συνειρμούς. Και ο Παναθηναϊκός είχε συμφωνήσει στα 3 εκατομμύρια. Έφτασε με την προμήθεια των μάνατζερ να ξεπεράσει τα 5. Η μεταγραφή δεν έγινε σε αυτά τα λεφτά. Και τώρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε στα πόσα λεφτά τον έκλεισε η ΑΕΚ. Μία υποσημείωση ότι προπονητής στην ΑΕΚ είναι ο Αλμέιδα, ναι, που έχει προφανώς καλύτερες συνδέσεις, γνωριμίες με αυτές τις αγορές. Σωστά. Οπότε, ας πούμε ότι πιθανό να είναι και αυτό ένα πλεονέκτημα συγκριτικό της ΑΕΚ σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Άρα, την ίδια ώρα που φαίνεται και ο έτερος εξτρέμ, ο Κοϊτά, να είναι μία ανάσα από το να κλείσει. Την Πέμπτη έρχεται στην Ελλάδα. Έρχεται στην Ελλάδα. Εδώ ο Αμπού Κοϊτά. Ο Περέιρα αναμένεται σήμερα ή αύριο. Απόψε μάλλον. Ναι, ή ξημερώματα να έρθει η Ελλάδα. Ρομπέρτο Περέιρα. Βλέπουμε ένα πλούσιο βιογραφικό, το είχαμε παρουσιάσει και σε προηγούμενες εκπομπές. Σημαντικό όνομα για... Δυναμώνει. Πολύ ΑΕΚ, παιδιά, έτσι. Αλλάζει και δυναμώνει. Ναι. Η ΑΕΚ το πλεονέκτημα που είχε στο ξεκίνημα της περσινής σεζόν ήταν ότι το υλικό της ήταν περίπου ίδιο. Και είδαμε ότι μπήκε με μία φόρα, έτσι, και στο ξεκίνημα της προηγούμενης σεζόν, το οποίο όμως σιγά σιγά της δημιούργησε μία φθορά και στον τομέα της ενέργειας και στα τρεξίματα και όλα αυτά είναι ένα πράγμα στο οποίο έπασχε στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Τώρα περιμένοντας... θέλει να φρεσκάρει το υλικό της. Αλμέιδα, και ποιοτικά. Θα πάρει ο καινούριος πρόεδρος. Ηλιόπουλος. Βεβαίως, ο κύριος Ηλιόπουλος. Θα δούμε τον κύριο Αλμέιδα. Τους άλλους δρόμους που δεν μπορούσε πέρσι να πάει η ΑΕΚ, κατοχή, πλευροκόπηση, εκτός από το πρέσινγκ, να δούμε και τι άλλο ξέρει να διδάξει σαν τακτική. Μην το θεωρείς δεδομένο, Κωστή. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε την ίδια συνταγή με νέα υλικά. Ναι, γιατί με τα παλιά υλικά δεν έβγαινε νέα συνταγή. Εντάξει, έφτασε μέχρι εκεί που έφτασε. Έφτασε, το έργο καλά. 5 εκατομμύρια όμως. Τρίτη χρονιά. Συνήθως ο Αλμέιδα τις τρίτες χρονιές διαλύεται. Και αυτό... Καινούργια ομάδα. Στρακόσια Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια. Περιμένουμε ένα center for που θα πλαισιώσει, ναι, το Λιβάη. Οπότε έχει όλο το καρέ μπροστά. Τώρα αντιπώνσε, ας πούμε. Όλο το καρέ μπροστά καινούργιο. Περέιρα πίσω από το φορ, Κοϊτά από και τη μία. Και δείχνει ότι θέλει να δώσει ταχύτητα. Φαίνεται ότι θέλει να δώσει και ταχύτητα στις πλευρές. Σέντερφορ, ρε παιδιά, συγγνώμη, Σέντερφορ δεν έχει. Το Περέιρα δεν παίρνει για Διαράουχο. Για πιο πολύ για πίσω περιφερειακό. Τσούμπαν. Μισό λεπτό, άλλη κουβέντα ποιοι θα μείνουν. Άλλη κουβέντα ποιοι θα μείνουν. Για τους παίκτες που υπάρχουν στην ομάδα. Δεν... Ναι, εντάξει, ο Κορέα είναι. Και ο Ραούχο αλλά... συνυπήρχε στο Ρόστερ. Ο Κορέα είναι πιθανή μεταγραφή Αυγούστου. Δεν είναι, μπορεί να έρθει τώρα ο Κορέα, είναι δύσκολο. Εντάξει, ο Κορέα άμα παίξει και θες και τον Γκαρσία να τον βγάλει σε μεγαλύτερο χώρο, σε ένα 4-4-2 με τον Γκαρσία σε μεγαλύτερους χώρους. Γιατί αυτός είναι πιο φόρ, παιδί, πιο... Εντάξει, έχει να δουλέψει. Κινητικό φόρ, πολύ κινητικό φόρ. Εγώ όπως τις βλέπω τις μεταγραφές ΑΕΚ τώρα, μου πάει πιο πολύ σε 4-2-3-1 Περέιρα πίσω από τον φόρ, Κοϊτά από τη μία, Αντούν από την άλλη, συν Λιβάη ή όποιος έρθει.
Και τολμώ να πω ότι αν η ΑΕΚ πάρει και αντίστοιχο φόρ με τις μεταγραφές που έχει κάνει στα Εξτρέμ και με τον Περέιρα, ακόμα και να πουληθεί ο Πινέδα, θα την έχω πολύ δυνατά στα φαβορί για το πρωτάθλημα, γιατί πιστεύω ότι ο Ljubicic μπορεί να παίξει στη θέση του Πινέδα, όχι μπαλαντέρ που είχε παίξει παντού στην δεκάδα ο Πινέδα, για τη θέση στην οποία τον ξέραμε και τον γνωρίζουμε. Έτσι, αυτό. Εντάξει, ο Πινέδα ήταν μια... και είναι, εντάξει, μην χρησιμοποιούμε λάθος χρόνο, δεν είναι σωστό. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ένας παίκτης μπαλαντέρ και δεν προσωπικότητα. Δεν χρειάζεσαι τον μπαλαντέρ, Νικό, πριν. Ναι. Και θα έχεις, πολλούς καλούς παίκτες για τις θέσεις που είναι οι φυσικές σου θέσεις. Δηλαδή, θα πάρεις ένα δεξιμπακ καλύτερο από τον Ρότα. Εντάξει, και θα έχεις πίσω τον Ρότα. Αν καταφέρει να βρει καλύτερο. Στα χαφ. Άμα βρει μπακ αριστερό και μπακ δεξί καλύτερος από αυτούς που έχει η ΑΕΚ, μεγάλη υπόθεση. Ναι, ναι. Γιατί εκεί υστερούσε η ΑΕΚ πέρσι. Ιδιαίτερα αριστερά. Ναι. Χόλεμε. Λοιπόν, εντάξει, συμπεράσματα τώρα από αυτά που βλέπουμε από φιλικά που παίζουν. Σαν πόλο δεν βγαίνει. Τα φιλικά είναι τα φιλικά. Κάποιες σκέψεις που έχει ο Αλμέιδα. Και κακώς θα δείχνουν και τηλεοράσεις. Δεν έπρεπε. Γιατί εκεί να δημιουργούνται εντυπώσεις και στα social media γιγαντώνονται. Και έρχεσαι 14-0 πρωτό στον Παναγιώ. Ομάδα. Κάνει 4-0. Θα παίξει ο Ολυμπιακός, θα κερδίσει τον Άγια, ξέρω εγώ. Ομαδάρα.